Παρελθόν αποτελούν για τους περισσότερους οι αγορές με πλαστικό χρήμα, αφού όλο και περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν να κινηθούν με βάση το ρευστό που ακόμα υπάρχει στη τσέπη τους. Αυτό είναι αυτονόητο πλέον. Εδώ δεν υπάρχει ρευστό. Εδώ κοντεύει να μην υπάρχει ρευστό. Τα περιθώρια στενεύουν, η αγορά στραγγίζει μέρα με τη μέρα. Οπότε είναι φυσιολογικό και οι κάρτες να έχουν μειωθεί. Τώρα, κάποιες κάρτες που υπάρχουν και αυτές σε σύντομο χρονικό διάστημα, άμα συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, δεν θα μπορούμε να τις πληρώσουμε. Αλλά και αυτοί που ξέρουν να τις χρησιμοποιούν θα μπορέσουν να τις κρατήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κόσμος, θα λέγαμε, οι καταναλωτές φοβούνται να χρησιμοποιήσουν πλέον τις κάρτες τους? Γενικά φοβούνται τα πάντα πλέον. Βλέπουμε κάθε μέρα να παίζεται μια κωμωδία, το ζούμε, το βιώνουμε, υπάρχει μεγάλη κρίση, όχι σε εμάς μόνο, σε όλους, οπότε αυτό το βιώνουμε οι πάντες πλέον. Φοβούνται να κινηθούν, τι θα αγοράσουν, τι δεν θα πάρουν, είναι μετρημένα τα κουκιά και εκεί πάνω βαδίζουμε όλοι. Η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί λοιπόν από τη νέα αυτή, θα λέγαμε, χρονιά, αυτό το διάστημα, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό? Πολύ μεγάλο. Κάθε μέρα που περνάει, γιατί πλέον κοιτάμε κάθε μέρα, δεν κοιτάμε κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα που λέγαμε παλιά ή κάθε χρονιά. Κοιτάμε κάθε μέρα διαφορετικά, γιατί βλέπουμε συνέχεια μειώσεις, αυξήσεις στα πάντα και όλα τα υπόλοιπα σε μισθούς και συντάξεις να κόβονται. Οπότε αυτό περνάει και σε εμάς. Στις γιορτές, ό,τι και να γίνει, κάτι θα πάρουμε στα παιδιά μας, κάτι θα πάρουμε εμείς. Ψηλά κουτσά θα κινηθεί η αγορά. Όχι πολύ όμως, αλλά θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ήδη βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα, θα περιμένουμε. Η μόνη ανάσα στην οποία προσβλέπουν οι καταστηματάρχες είναι η μη παραπέρα μείωση μισθών και κυρίως η αλλαγή της ψυχολογίας του καταναλωτή, η οποία έχει καταβαραθρωθεί. Ανάσα για τους καταστηματάρχες να μην υπάρχουν άλλες μειώσεις, να ξαναγυρίσουν οι μισθοί εκεί που ήταν. Γενικά να κυκλοφορήσει χρήμα, να υπάρξει μια ανάπτυξη. Όχι μόνο στην αγορά, στην Ελλάδα γενικά, για να κυκλοφορήσει και χρήμα. Χωρίς χρήμα δεν κυκλοφορείς. Ο ίδιος ο εμπορικός κόσμος πώς θα πρέπει να λειτουργήσει έτσι ώστε πλέον να μην διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, τώρα σαν έμποροι όλοι προσπαθούμε, έχουμε κατεβάσει τις τιμές όσο μπορούμε για να κινηθούμε και εμείς και ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος. Έτσι βαδίζουμε και έτσι θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε μέχρι να δούμε πού θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Καθώς θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει και αγοραστική διάθεση πλέον. Έτσι πως μας κάνανε όλους. Τι διάθεση να υπάρχει? Δηλαδή γυρνάς, βλέπεις τα κανάλια και σε πιάνει ένα ψυχοπλάγμα, να το πούμε έτσι λαϊκά. Οπότε με τι διάθεση θα βγεις και τι θα πάρεις? Γι' αυτό σας λέω ότι θα κοιτάμε πλέον κάθε μέρα διαφορετικά και θα κοιτάμε τι μας είναι απαραίτητο. Έτσι θα κινηθούμε όλοι. Μια κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να βελτιώνεται στο επόμενο διάστημα, αφού και η κρίση που πέρασε πλέον στην Ιταλία κάνει ακόμα πιο επισφαλείς τις οικονομίες, οι οποίες βαδίζουν πλέον στην κόψη του ξηραφιού.